Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Εγώ είμαι η Στέλλα και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάνατε εγγραφή στο κανάλι αυτό. Να ξέρετε, μου δίνει μεγάλη χαρά και όθηση να συνεχίσω. Εάν θέλεις και εσύ να έρθεις στην παρέα μας, μπορείς να κάνεις εγγραφή εκεί κάτω, να χαρίσεις και ένα like σε αυτό το βίντεο και να πατήσεις και το καμπανάκι για να ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε γάλα βρώμης. Τα τελευταία χρόνια τα φυτικά γάλατα έχουν μπει πολύ δυναμικά στη διατροφή μας. Εγώ επέλεξα γάλα βρώμη σήμερα γιατί επαρασκευάζεται εύκολα, κοστίζει ελάχιστα και είναι πλούσια σε γεύση. Επίσης είναι μια εναλλακτική λύση τώρα στην νηστεία. Στη συνέχεια με το γάλα αυτό θα φτιάξουμε και 5 υπέροχα σμούθις που λατρεύουν τα παιδάκια μου, φυσικά και εγώ, και θα μπορούσε αυτό το βίντεο να είναι και μια συνέχεια του άλλου βίντεο με τα tips πώς να φάνε τα παιδάκια περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Έτσι, με τα smoothies είναι και αυτός ένας τρόπος να βάλουμε όσο περισσότερα γίνεται φρούτα και λαχανικά. Πάμε να ξεκινήσουμε! Και για το γάλα μας θα χρειαστούμε νυφάδες βρώμης, χοντρές και νερό. Η αναλογία είναι 1 με 4, δηλαδή για κάθε ένα φλιτζάνι βρώμης προσθέτουμε 4 φλιτζάνια νερού. Εγώ έβαλα αντίστοιχα 250 γραμμάρια βρώμη και 1 λίτρο νερό. Σε ένα blender τοποθετώ τη βρώμη, το νερό, εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο εγχύλισμα βανίλιας, δύο γουρμάδες χωρίς κουκούτσι, λίγο μέλι ή σιρόπι αγάδης για να ενισχύσετε τη γεύση του. Αλέθω λοιπόν σε δυνατή ταχύτητα για 1 με 2 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά πραγματικά φτιάχνουμε μόνοι μας το γάλα. Το γάλα βρώμης είναι πολύ θρεπτικό, έχει πολλές βιταμίνες και μέταλλα, δεν περιέχει λακτόζη ούτε γλουτένη, είναι χαμηλό σε λιπαρά και είναι πλούσιο σε ασβέστιο. Κοστίζει ελάχιστα κάτω του ευρώ όταν το φτιάχνουμε μόνοι μας και φυσικά δεν έχει συντηρητικά. Στη συνέχεια σε ένα γυάλινο σκεύος βάζω ένα σουρωτήρι και σουρώνω το μύμα σε ψηλό ύφασμα σαν γάζα ή σε διπλό τούλι. Το γάλα βρώμης λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παντού, όπου μπαίνει και το άλλο το γάλα το κανονικό, δηλαδή πάνω στο καφέ μας, στο πρωινό μας με λίγη γρανόλα ή τα αγαπημένα μας δημητριακά, σε διάφορα ροφήματα, γίνεται πολύ ωραίο και σοκολατούχο. Μπορούμε να φτιάξουμε smoothies, μπαίνει σε κέικ, πραγματικά παντού. Αυτό που περισσεύει, την πούλπα, φυσικά και δεν την πετάμε, μπορούμε να την κάνουμε στα μπιφτέκια, να τη βάλουμε αν θα φτιάξουμε εκείνη την ημέρα ή με ένα αυγό να κάνουμε κουακερόπιτα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Εγώ σουρώνω και μία δεύτερη φορά. Και έτοιμο το γάλα μας. Φυλάω σε ένα γυάλινο μπουκάλι και διατηρώ στο ψυγείο για 4 με 5 ημέρες. Μετά το πρώτο 24ωρο θα δημιουργηθεί ένα ίζημα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό στο μπουκάλι, οπότε ανακοινούμε καλά το μπουκάλι πριν σερβίρουμε. Πάμε να φτιάξουμε τα νόστιμα smoothies που η διαδικασία είναι πανεύκολη και ίδια κάθε φορά, απλά με διαφορετικά υλικά, ένα blender και λίγη φαντασία. Για το πρώτο λοιπόν smoothie με αυτό το υπέροχο κόκκινο χρώμα θα χρειαστούμε λίγες φράουλες, μια μικρή μπανάνα, λίγο παντζάρι, λίγο τρυφερό σπανάκι, ένα φλιτζάνι γάλα βρώμης που φτιάξαμε μόνοι μας και λίγο γιαούρτι, ό,τι έχουμε στο σπίτι μας. Και απλά σε ένα blender ρίχνουμε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για λίγα λεπτά.
πρώτο σμούθι είναι έτοιμο και είναι σούπερ αντιοξειδωτικό. Και για το πορτοκαλί σμούθι θα χρειαστούμε λίγο ανανά, πορτοκάλι, ένα μικρό καρότο τριμμένο, μία μικρή μπανάνα, λίγο μάγκο και χυμό από ένα πορτοκάλι. Αυτό είναι και το πορτοκαλί σμούθι, είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C, είναι το αγαπημένο μου, το δίνω και στα παιδάκια μου και το πίνουν με ευχαρίστηση. Για το σοκολατένιο σμούθι θα χρειαστούμε μπανάνα, λίγο σπανάκι, λίγες φράουλες, γάλα αμυγδάλου ή βρώμης ή ό,τι άλλο γάλα θέλετε, φυσικό βούτυρο, σπόρους τσία, μια κουταλιά του σούπας κακάο, λίγο μέλι και μια κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Αυτό το σμούθι είναι το αγαπημένο των παιδιών μου, γιατί έχει το κακάο, άρα τους θυμίζει τη σοκολάτα. Αλλά πραγματικά είναι πολύ νόστιμο και πολύ χορταστικό. Και για αυτό το καταπληκτικό πράσινο θα χρειαστούμε καλέ, λίγη μπανάνα, λίγα βατόμουρα από την κατάψυξη, ακτινίδιο, λίγο αβοκάντο και γάλα βρώμης και λίγο μέλι. Αυτό το σμούθι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που τονώνουν το νοσοποιητικό και σε βοηθούν να παραμείνεις υγιής. Είναι πραγματικά υπέροχο. Και το τελευταίο, κόκκινο πάλι, θα βάλουμε ρόδι, μπλε μύρτιλα, λίγη μπανάνα, φράουλες, βατόμουρα, μία κουταλιά της σούπας, βρώμη, γάλα αμυγδάλου, και ό,τι άλλο καλά θέλουμε. Μετά το σοκολατένιο είναι και αυτό πολύ πολύ γευστικό που λατρεύουν τα παιδάκια μου και πολύ πλούσιο σε βιταμίνες, πολύ πολύ θρεπτικό.
Αυτά λοιπόν ήταν τα smoothies, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε, εύχομαι να σας άρεσε, εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, βάλτε χρώμα στη ζωή σας, βάλτε χρώμα στη διατροφή σας, φιλάκια πολλά πολλά πολλά.